Γιώργος Καραμανόλης είναι ο συνιδρυτής της Crowd Policy, αλλά το κυριότερο και γι' αυτό είναι εδώ, είναι ο πρόεδρος του Hellenic Blockchain Hub. Συντονιστής, president. Εσύ έστειλε. Να σου πω, εσύ έστειλε τον τίτλο και εσύ έστειλε την ομιλία και η οποία θέλω να μου πεις τι είναι το Dilti. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, έστω και αν έχουμε λίγο χρόνο. Ξεκινώντας από μια, το γιατί είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε το blockchain, και θέλω, επιχειρώ με αυτή την παρουσίαση, να σας γνωστοποιήσω και να το Hellenic Blockchain Hub. Αρχικά να πω ότι εγώ, εκτός από την ιδιότητα του συντονιστή του Blockchain Hub, είμαι και υπεύθυνος τεχνολογίας και καινοτομίας της Crowd Policy, η οποία κατά βάση παρέχει λύσεις στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, συγκεκριμένα Civic Tech Solutions, φανταστείτε το FinTech στον δημόσιο τομέα, και FinTech είτε είναι οικονομικά να αποκεντρώνονται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια τεχνολογική αποκέντρωση, μια δεκαετίας τώρα, την τεχνολογική αποκέντρωση του τρόπου λειτουργίας του διαμοιρασμού της μουσικής. Είδαμε δηλαδή, όταν είχαμε παράλληλα CD και εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν πολύ έντονα και έντονη και η χρήση των αποκεντρωμένων δικτύων ανταλλαγής, τέλος πάντων, αρχείων. Τι disruption έφερε αυτό στην αγορά της μουσικής? Δημιούργησε δηλαδή πλατφόρμες που βασίζονται, όπως το Spotify ή άλλου τύπου, ας πούμε, που βασίζονται σε micropayments. Άρα η αποκέντρωση αυτή που ξεκίνησε από τεχνολογία έφερε και disruption σε έναν τομέα και σε πολλούς τομείς. Συζητάμε λοιπόν πάντα, δεν έχουμε μπει ακόμα στο blockchain, ούτε στο Hellenic Blockchain Hub, θα τα πω στη συνέχεια. Συζητάμε λοιπόν για νέα προϊόντα, για ιδέες, για νέες αλυσίδες αξίας, και φανταζόμαστε ένα disruption που μπορεί να έρθει σε ένα ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι αντίστοιχο με αυτό που έφερε το ίντερνετ. Και σίγουρα υπάρχει η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού, όχι μόνο για τους μεγάλους παίχτες, όπως ας πούμε οι τράπεζες, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάθε οργανισμό, είτε είναι του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, ο οποίος θα πρέπει να σταθεί σε αυτό το νέο, τέλος πάντων, περιβάλλον που διαμορφώνεται. Λοιπόν, αυτά τα σημεία, κάποια είναι επιχειρηματικά, κάποια είναι φιλοσοφικά, κάποια είναι ιδεολογικά, κάποια είναι τεχνολογικά. Αυτά τα σημεία λοιπόν συζητούσαμε με πάρα πολλούς φίλους. Με πάρα πολλούς φίλους που προέρχονται από το χώρο της επιχειρηματικότητας, της δημόσιας διοίκησης, από την κοινωνία των πολιτών, από διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, οι τέλκος. Και σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε αρχικά ως ένα δίκτυο ανθρώπων, ως μια κοινότητα, ας πούμε, κάτι πιο οργανωμένο για να προωθήσουμε τις τεχνολογίες και τα πρότυπα blockchain στην Ελλάδα. Να βοηθήσουμε δηλαδή να φτιαχτεί ένα community, τόσο στο επίπεδο του business, όσο και στο επίπεδο της τεχνολογίας, το οποίο θα βοηθήσει και στη διαμόρφωση πολιτικών, θα βοηθήσει και στη χάραξη κάποιες πολιτικής για αυτές τις τεχνολογίες. Βλέπουμε ότι δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Blockchain Observatory, και γενικά θα βρούμε ο καθένας, ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής στο ανθρώπινο δίκτυο, τον τρόπο που μπορούμε να βγάλουμε και να δώσουμε προστιθέμενη αξία, επιστρέφοντάς τη στους οργανισμούς ή στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Βλέπουμε ότι η συζήτηση έχει μεταφερθεί από τα κρυπτονομίσματα, που είναι η βασική και η πιο διαδεδομένη εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain, στο ίδιο το πρότυπο, στην ίδια την τεχνολογία, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουν διαμορφωθεί πολλές υπηρεσίες, προϊόντα, τεχνολογικά startups που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Είδαμε και στις προηγούμενες παρουσιάσεις πολλά παραδείγματα, και ψάχνονται και στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί και στο χώρο του FinTech. Θα επιχειρήσω, θεωρώ ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ ξέρουμε κάποια βασικά πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί το blockchain, τι είναι και τέλος πάντων ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Θα επιχειρήσω με 2-3 διαφάνειες να μπούμε όλοι στην ίδια εικόνα, για να βάλουμε τη συζήτηση στην ίδια ευθεία και στο ίδιο επίπεδο. Αρχικά, έχουμε 4 βασικά δομικά συστατικά, building blocks. Το ένα είναι το digital ledger. Θα μου επιτρέψετε τη μετάφραση, ένα ψηφιακό κατάστοιχο, ας πούμε, ή βιβλίο, ή αρχείο, ή τέλος πάντων συναλλαγών, στο οποίο ανάλογα με τα δικαιώματα μπορούμε όλοι να γράφουμε ή να διαβάζουμε.
Έτσι υπάρχουν ανοιχτά blockchain, όπως είναι αυτό του Bitcoin, επιχειρησιακά blockchain, ιδιωτικά δηλαδή δίκτυα, όπως είναι κάποια πιλωτικά που τρέχουν σε τράπεζες, που θα δούμε στη συνέχεια, και blockchain τα οποία, ας πούμε, μπορεί να είναι ευρυδικά, κάποιο μέρος τους δηλαδή να είναι ανοιχτό και κάποιο κλειστό. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος συμφωνίας των μελών που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο, το consensus algorithm. Μιλάμε για μαθηματικά, τέλος πάντων, που στηρίζονται στη θεωρία των γράφων, στην κρυπτογραφία και σε τέτοια πράγματα, πολύ ωραία και δημιουργικά. Άλλο συστατικό κάθε blockchain network δικτύου είναι το digital asset, το token, το νόμισμα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές διαφορές σε αυτούς τους ορισμούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το bitcoin, που ουσιαστικά είναι... Το bitcoin, όπως και κάθε digital νόμισμα τέτοιου τύπου, εκφράζει μέσω από το blockchain ledger την αξία που έχω. Καλά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και blockchain τεχνολογία χωρίς να βάλεις token μέσα, έτσι, δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Θα το πούμε στη συνέχεια. Και μετά έχουμε τα μέλη αυτού του δικτύου, που μπορούν να είναι δίκτυα επιχειρήσεων, δίκτυα καταναλωτών, δίκτυα συνεργαζόμενων φορέων, μπορούν να είναι κονσόρτσια τραπεζών, που θα δούμε και στη συνέχεια, ή μπορεί να είναι κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης, όπως είναι το blockchain του Ethereum ή του Bitcoin. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Αφορά κυρίως το fintech. Εκεί ξεκίνησε όλη... Ξεκίνησαν οι βασικές, ας πούμε, πρακτικές χρήσης και υλοποίησης. Βλέπουμε πάρα πολλά μοντέλα αποκεντρωμένων marketplaces, peer-to-peer marketplaces, που για παράδειγμα μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν το Uber ή το Airbnb αν δεν είχε μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης και αν όλα αυτά ήταν πραγματικά peer-to-peer και όχι one-to-one σχέσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε, επειδή είναι πρόσφατες και οι συζητήσεις τόσο για το TaxiBit και για την Uber και αντίστοιχες πλατφόρμες, ποιες θα ήταν οι ρυθμιστικές προβλέψεις και τι θα πρέπει να κάνει και η πολιτεία και η πλατφόρμα διαμεσολάβησης. Έντονη συζήτηση, θα τα πούμε, και είναι πολύ έτσι ωραίο που έχει φτιαχτεί αυτό το δίκτυο που θα τα συζητά όλα αυτά τα πράγματα και θα τα μελετά. Βλέπουμε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στα financial services, στο IoT και σε άλλους τομείς όπως οι έξινες πόλεις, ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία. Με πολλές εφαρμογές, εκτός από το fintech και τα ψηφιακά cryptocurrencies, σε συναλλαγές και διαδικασίες που είναι πολύ κρίσιμες για τους οργανισμούς, για οργανισμούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλά κέντρα διαχείρισης συναλλαγών, σημεία πρόσβασης, καταχώρησης πληροφορίας ανά τον κόσμο. Φανταζόμαστε δηλαδή πως ένα supply chain σύστημα μπορεί να είναι πιο διαφανές, πιο αποδοτικό, πιο απλοποιημένος προς τον τρόπο λειτουργίας αν χρησιμοποιούσε αυτή την τεχνολογία και δεν είχε ενδιάμεσως να εμπιστεύονται τρίτα συστήματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν διάφοροι τύποι, ας πούμε, τεχνολογιών blockchain, ανοιχτά blockchain, blockchain τα οποία χρησιμοποιούνται σε δίκτυα και ιδιωτικά. Τώρα τελευταία υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση αν το blockchain μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημα. Και εμφανίζεται ως το Holy Grail. Τι δεν μπορεί, γιατί. Εμφανίζεται ως το Holy Grail, ας πούμε, κάθε, ξέρεις, έτσι, καινοτομίας. Ή τέλος πάντων, είναι και μια... Δεν είναι hype, είναι και μια ανάγκη. Εξήγησα τους λόγους στην αρχή όταν προσπάθησα να σκιαγραφίσω το ευρύτερο περιβάλλον. Αλλά από την άλλη, δεν κάνει το blockchain ή η τεχνολογία που είπαμε στην αρχή, η distributed ledger τεχνολογία, για όλες τις χρήσεις. Όταν είναι, για παράδειγμα, πολύ μεγάλη ανάγκη να εμπιστευθούμε πάρα πολλά ένα τρίτο μέρος και η εμπιστοσύνη σε ένα τρίτο σύστημα δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό του ή συμμετέχουν πάρα πολλοί partners, τότε η εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain μπορεί να μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Αντίστοιχα, να κάνουμε και τεχνολογικές επιλογές για ποιο είδος blockchain χρησιμοποιούμε, αν θα είναι ανοιχτό ή κλειστό, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα debate αν μια εφαρμογή, ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υλοποιηθεί με μια αρχιτεκτονική blockchain αποκεντρωμένη ή με μια εφαρμογή κλασική, η οποία είναι μια server-side εφαρμογή.
Τώρα μπαίνουμε στη συζήτηση με τις για τις τράπεζες. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και θα σας πω και στην πράξη κάποια από αυτά που τα είδαμε στην Ελλάδα. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχει, παρά τα προβλήματα τα ευρύτερα που δεν είναι τεχνολογικά ή θα έλεγα επίπεδου, υπάρχει ένα δυναμικό community που ψάχνεται σε αυτές τις τεχνολογίες. Κλασικές εφαρμογές του blockchain στο χώρο στον τραπεζικό χώρο ή στον χώρο του fintech, για cross-border payments, έχουμε δει το Ripple πώς λειτουργεί και το σχεδιασμό που είναι από πίσω και τη βελτιστοποίηση που θέλει να κάνει στα cross-border payments σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται το settlements και όλο το οικοσύστημα των accounts, τέλος πάντων, και το είδος των accounts που τηρούνται στα core banking συστήματα. Με το share trading, με έξυπνα συμβόλαια. Υπάρχει εδώ μια ευκαιρία μέσα από το blockchain να κάνεις τα illiquid assets, να τα κάνεις liquid, αν τα αποτιμήσεις και αν τα βάλεις, ας πούμε, σε μια τέτοια τεχνολογία. Καθώς μπορείς, για παράδειγμα, έναν πίνακα ζωγραφικής ή ένα οικόπεδο ή κάτι, να τον τεμαχίσεις και να μοιράσεις token. Tokens. Τώρα, αυτό δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι θεωρητικό καθόλου όταν σε αυτή τη διαδικασία να κάνεις tokenization ή καλύτερα στη δική σας ζάργο να εκδώσεις securities, έχεις εμπλέξει... Καλύτερο είναι το tokenization, κράτησε το. Εντάξει, ναι. Το security, υπάρχει και αυτός ο όρος, μπορείτε να το επαναφέρετε. Ναι, αλλά... Αλλά μιλάμε για το tokenization. Όταν σε αυτή τη διαδικασία βάλεις την εμπιστοσύνη της διαδικασίας και KYC που έχουν οι τράπεζες και μπορούν τότε πραγματικά να δημιουργηθούν νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Στην Ελλάδα τι έχει γίνει από αυτά που λες? Θα σας πω. Το έχω στη συνέχεια. Υπάρχουν εφαρμογές διεθνώς, έτσι, σαν state of art σε σχέση με το KYC, μεγάλος πόνος η διαχείριση της ταυτότητας, με την καλύτερη διαχείριση της ταυτοποίησης και των χαρακτηριστικών, τέλος πάντων, που αφορούν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και το λέω μεγάλος πόνος γιατί όλοι ξέρουμε τι προσπάθεια έγινε με τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τις ψηφιακές υπογραφές, το κόστος που έχει το KYC και όλα αυτά. Το blockchain, τέλος πάντων, υπόσχεται και ο τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει να δώσει κάποιες οικονομικές λύσεις όταν συνδυαστεί προφανώς με έμπιστες τρίτες αρχές και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν ευκαιρίες για τις τράπεζες στη λογική ανταλλακτηρίων που θα μπορούσαν να έχουν αυτού του νέου τύπου security, στα tokens, ας πούμε, σε διάφορες μορφές. Υπάρχουν ευκαιρίες που αφορούν το loyalty και το rewards στο πλαίσιο ενός ευρύτερου token economy. Είμαι σίγουρος ότι είστε familiar με το API economy. Θα μιλήσουμε και λίγο και για το token economy. Φανταστείτε δηλαδή τα loyalty points που εκδίδει μια μεγάλη επιχείρηση ή μια μικρομεσαία επιχείρηση να είναι ανταλλάξιμα, εμπορεύσιμα και ρευστοποιήσιμα μεταξύ ενός εσωτερικού δικτύου. Πάει δηλαδή τα θέματα αυτά σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης ή ανάγκης βελτιστοποίησης του retail και διάφορων, ας πούμε, των retail μηχανισμών και διάφορων τομέων. Πάει αυτά τα πράγματα, κάποια πράγματα πιο πέρα. Ασφαλώς μπορεί να φέρει περισσότερη διαφάνεια που τόσο χρειαζόμαστε σήμερα, είτε μιλάμε για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των δανείων. Και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Κάποια παραδείγματα, διεθνή παραδείγματα για τον τρόπο που οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυτές τις τεχνολογίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τραπεζών, αν όχι όλων, ψάχνεται σε κάποιο ελάχιστο επίπεδο με αυτές τις τεχνολογίες. Τρέχει fintech acceleration προγράμματα, όπως η Εθνική και η Eurobank, κάνει hackathon, βλέπει ομάδες. Σε άλλο επίπεδο υπάρχει το επίπεδο του R&D που κάποιοι δουλεύουν και προσπαθούν ένα κλασικό επιχειρησιακό, κάποια ομάδα δηλαδή, είτε outsourcing είτε μέσα στην τράπεζα, προσπαθεί να δουλέψει σε οποιαδήποτε ή σε μεγαλύτερη τράπεζα που προσπαθεί να τα περπατήσει αυτά, να φτιάξει κάποια πιλωτική υλοποίηση. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν διεθνή κονσόρτσια όπως το R3, όπως το Hyperledger, όπως ένα open source platform που ίδια η JP Morgan έβγαλε open source και βασίζεται στην τεχνολογία Ethereum και υποστηρίζει στο blockchain επίπεδο, τέλος πάντων, οι οικονομικές συναλλαγές, cross-border πληρωμές κτλ. Βλέπουμε πιλωτικά στη Ρωσία με την IBM,
ενώσεις τραπεζών να πειραματίζονται. Αυτά νομίζω είναι η κεντρική νομισματική αρχή στη Σιγκαπούρη. Έτρεξε πρόσφατα το project Ubin να φτιάξει ένα κεντρικό ledger συναλλαγών για τις εκεί τράπεζες. Και είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, παίρνοντας στοιχεία και από την προηγούμενη παρουσίαση του κ. Χριστοδούλου, έχουμε δει και πιλωτικές υλοποιήσεις και enterprise υλοποιήσεις, οι οποίες είναι σχετικά όριμες και έχουν πάρει χρηματοδότηση, όπως το παράδειγμα της Nordblock. Αυτά τα παραδείγματα τα έχουμε δει είτε σε acceleration προγράμματα, είτε σε hackathon, είτε μέσα από τη συζήτηση που έχουμε κάνει ως Hellenic Blockchain Hub με διάφορα startups. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα που προσπαθούν τα IOUs να δημιουργηθούν ηλεκτρονικά αξιόγραφα. Έχουμε δει παραδείγματα peer-to-peer payments από ελληνικές ομάδες ή startups. Δεν θα κάνω αυτές τις... τώρα θα μιλήσω μόνο για τις περιοχές που έχουμε δει blockchain υλοποιήσεις. Έχουμε δει παραδείγματα για το loyalty, για το multi-signature wallets. Να το ορίσουμε λίγο. Φανταστείτε ένα wallet εδώ που μπορούμε όλοι να εγκρίνουμε, οι wallet owners, να εγκρίνουμε μια συναλλαγή πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Έχουμε δει μια ενδιαφέρουσα ομάδα σε hackathon η οποία πήρε το quorum της JP Morgan και το πήγε λίγο πιο πέρα. Γενικώς έχετε δει πράγματα. Ναι, έχουμε δει πράγματα, αλλά θα ήθελα να δούμε λίγο αυτή την αντιπροσωπευτικότητα των παραδειγμάτων. Τα περισσότερα που έχουμε δει αφορούν τα ICOs, τον τρόπο δηλαδή που διοργανώνω κάποιο αποκεντρωμένο crowdfunding χρησιμοποιώντας wallet τα οποία λειτουργούν χρησιμοποιώντας τέλος πάντων τρόπος και wallet και όλα αυτά τα τεχνολογικά ή δημιουργώντας δικό μου νόμισμα. Okay. Ακριβώς. Είτε νόμισμα είτε token, δηλαδή η βασική λογική που δουλεύουν αρχικά τα peer-to-peer marketplaces είναι ότι έχω ένα δίκτυο, για παράδειγμα ένα δίκτυο peer-to-peer parking ή ένα δίκτυο peer-to-peer το Uber, αλλά στη λογική του peer-to-peer για να φανταστούμε, δίνω fiat currency, ευρώ, δολάριο, έτσι, παίρνω tokens. Τα tokens αυτά είναι σαν τα API keys για να μπορέσω να λειτουργήσω εντός του δικτύου. Αν το εγχείρημα είναι και σοβαρό, για να συμπληρωθεί η εικόνα, υπάρχει και ένα ανταλλακτήριο το οποίο μπορείς τα tokens αυτά να τα κάνεις πάλι ευρώ ή να τα μεταβιβάσεις. Στην Ελλάδα έχουμε δει, θα έλεγα, το πρώτο βήμα να υποστηρίξω λίγο το fundraising μέσα από την έκδοση, θα έλεγα, ενός token, όχι κυρίως ενός ψηφιακού νομίσματος. Έχουμε δει παραδείγματα και εκτός fintech. Για παράδειγμα, μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια που επιχείρησε το πρόγραμμα Διάβγεια κάποια στοιχεία για την πρόθεση διαφάνειας να το κάνει blockchain enabled, ή ομάδες που δουλεύουν σε e-voting συστήματα και στην έκδοση αυτών των tokens ή των νομισμάτων για κάποια πόλη ή κάποια περιφέρεια, το Citycoin. Πρόσφατο παράδειγμα που υποστηρίξαμε ως Blockchain Hub ήταν στο πλαίσιο ενός hackathon στην Κύπρο, το οποίο είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά μια ομάδα νέων ανθρώπων σε 2 μέρες να έχει κάνει deliver, φανταστείτε, ένα e-procurement σύστημα πάνω σε blockchain. Και σε όλο αυτό το περιβάλλον, συνεχίζοντας, φεύγοντας λίγο από το χώρο του fintech, βλέπουμε κεντρικές στρατηγικές να ανακοινώνονται, όπως αυτή του Dubai που τη σχετίζει τη στρατηγική με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά κτλ. Και τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει ενιαία τεχνολογικά πρότυπα, να προωθήσει αυτές τις τεχνολογίες, καθώς βλέπουν σε αυτό το επίπεδο ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό, σε διπλωματικό, τέλος πάντων σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, και τέλος πάντων, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, έχοντας βρεθεί ως παρέα, ως δίκτυο, ως φίλοι, συζητώντας όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτήκαμε με δομημένο τρόπο να φτιάξουμε το φορέα του Hellenic Blockchain Hub. Με ένα όραμα να κάνουμε την Ελλάδα Blockchain Nation για τους λόγους που είπαμε πιο πριν. Για τους λόγους που είδαμε πάρα πολλές ομάδες να ξέρουν και να ελέγχουν τεχνολογία, άσχετα αν δεν τους ευνοεί το περιβάλλον. Το Hellenic Blockchain Hub είναι αναγνωρισμένος φορέας. Το Φεβρουάριο αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Έχει έδρα την Αθήνα και έχει ως βασικό στόχο την προώθηση των τεχνολογιών blockchain, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και τη λειτουργία ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας για τη χάραξη πολιτικών. Η βασική στόχη είναι η προώθηση αυτών των τεχνολογιών, είναι ανάπτυξη, υποστήριξη ανάπτυξη επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η διοργάνωση δράσεων διάχυσης,
Μέσα από αυτή τη διαδρομή θα αναπτύξουμε και ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης, μέσα από τον οποίο θα αναπτύξουμε και πρότυπα και θα προτείνουμε και πολιτικές. Θα διερευνήσουμε όλα αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα του initial coin offering, του εναλλακτικού crowdfunding και των εφαρμογών που μπορεί να βρει. Και θα επιδιώξουμε τη δημιουργία ενός blockchain academy που θα κάνει αυτή την προσπάθεια πιο οργανωμένη και πιο συστηματική. Τα μέλη του blockchain hub είναι και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τα 220 μέλη που προέρχονται, είναι top level στελέχη, προέρχονται από τις τράπεζες, από τις ασφαλιστικές, από τους vendors, από την κοινότητα, από την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, από τους δήμους, και στη συνέχεια θα απευθυνθούμε και στους οργανισμούς. Μια φωτογραφία από το kick-off meeting που κάναμε πριν λίγες μέρες, όπου συζητήσαμε τις δράσεις που θα κάνουμε το πρώτο εξάμηνο σε συνεργασία με φορείς. Να πω εδώ ότι μια πρώτη δράση που έκλεισε με επιτυχία είναι η συγκέντρωση 50 developers που ελέγχουν την τεχνολογία, μπορούν να κάνουν πιλωτικές λύσεις, και συνεργασία με οργανισμούς θα δούμε πώς αυτές οι πιλωτικές λύσεις μπορούν να δημιουργήσουν κάποια καλή πρακτική. Σχεδιάζουμε ένα συνέδριο τον Οκτώβριο, και με την υποστήριξη τη δική σας, είχαμε πει πριν ότι θα... Τώρα μας το λες αυτό. Για να σε δεσμεύσω δημόσια. Με δεσμεύσεις δημόσια, καλά, εντάξει. Λοιπόν, σχεδιάζουμε αυτό το συνέδριο και γενικά διάφορες υποστηρικτικές δομές. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα όπου γύρω στο Μάιο θα συνεργαστούμε και θα συζητήσουμε με τους βασικούς παίχτες για μόρφωση ψηφιακής πολιτικής στην Ελλάδα. Θα βγάλουμε σε διαβούλευση το προτινόμενο περίγραμμα ψηφιακής στρατηγικής για την προώθηση των τεχνολογιών blockchain. Υπάρχουν θεματικές ομάδες εργασίας και οριζόντιες ομάδες εργασίας. Η βασική ιδέα είναι, επειδή είναι μια εθελοντική προσπάθεια όπου όλοι βάζουμε ό,τι μπορούμε να βάλουμε, τεχνογνωσία, κείμενα, απόψεις, προτάσεις, ιδέες, επιστρέφοντας την αξία που θα πάρουμε στους οργανισμούς που δραστηριοποιούμαστε, μπορεί να μας βοηθήσει, ας πούμε, να συμμετέχουμε πάρα πολύ εύκολα, και αν κάποιος θέλει να γίνει συντονιστής, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα με πολύ έντονη δραστηριοποίηση σε αυτές τις ομάδες εργασίας. Και όποιος θέλει να γίνει μέλος, θα σε βρει μετά. Είναι και δημόσια όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω το περίγραμμα της ψηφιακής στρατηγικής που θα βάλουμε σε διαβούλευση το Μάιο. Και σε αυτή τη διαδρομή, σίγουρα πρέπει να έχουμε μαζί μεγάλους οργανισμούς που τους αφορά η εμπιστοσύνη και όλο αυτό το νέο οικοσύστημα και περιβάλλον που διαμορφώνεται. Έχουμε ξεκινήσει από τη συγκρότηση ενός ανθρώπινου δικτύου σημαντικών στελεχών που βρίσκονται, και τα περισσότερα στελέχη να πω ότι είναι από τις τράπεζες, από όλες τις τράπεζες, και συνεχίζουμε με τις συνεργασίες σε επίπεδο οργανισμών και συλλογικών φορέων, με βασικά ωφέλη τις πιλωτικές εφαρμογές σε αυτούς τους οργανισμούς, την υποστήριξη ψηφιακής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών αυτών και την επαφή με ένα νέο οικοσύστημα που δημιουργείται σε αυτό το περιβάλλον. Θα είμαι εδώ αν υπάρχουν απορίες και πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει, να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.